Άγγελε, Άγγελε, από εδώ. Περάστε εδώ. Μανώλη! Έλα γρήγορα. Παιδιά, καλή σεζόν. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή σεζόν. Ελάτε, ελάτε. Πρεμιέρα σήμερα για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εψηρακλείου, ένας από τους αγώνες. Είμαι στην Αρύπα, η παιδούχος ομάδα του Ιήνη και η φιλοξενούμενη η Αναγέννηση Μεσαράς είναι η ομάδα από το Ασίμι. Πρώτη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ. Εδώ βρέθηκε ο Αντάρτης, ο Χρήστος, ο Κατσαμήτρος Στάρας, βρέθηκε στο δέντρο. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Το διευθύνει ο κύριος Γκαρφαλάκης, εδώ, με βοηθούς. Τον κύριο Χναράκη, τον Δημήτρη, από τη μεριά τη δικιά μας εδώ και απέναντι την κυρία εδώ, Δεσποινίδα προφανώς θα είναι, η Κρούλα είναι. Η κυρία Επιτροπάκη είναι η βοηθός. Ποιοτική διαιτησία εκ προημίου. Με τις άσπρες σκούρες θαλασσί. Είναι η ομάδα του Ινίου. Ένα κόρνερ. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του τρίτου λεπτού για την ομάδα του Ινίου. Ο Ινίου αγωνίζεται με Κουτουδάκη, Μιχάλη Τερματοφύλακα, Πιλιγκότζη, Κατσαμίδη, Κουτουδάκη, Μανδελένη, Σταμανολάκη, Σφακιανάκη, Γαβριλάκη, Τέογου, Καπαρουνάκη, Κέντη, Στοφοράκη, Σιμιανάκη και Κορνάρο για να πληρωματικοί τρεις παίκτες. Στο γήπεδο της Γαρύπας ο αγώνας. Έτσι σίγουρα. Νεαρά παιδιά από τη φιλοξενούμενη ομάδα, πολλοί πιτσιρικάδες. Τους είδαμε στην προπόνηση. Έλα και εσύ καμπά! Ω, υπέροχη προσπάθεια από το παιδί της αναγέννησης. Πάμε εκεί τώρα. Έλα, πιέστε. Πιέστε. Λίγο στη φυλάθλη. Υπάρχουν περισσότεροι από τη φιλοξενούμενη ομάδα τα ΣΥΜΗ. Έχουν εδώ να ενισχύσουν τους πιτσιρικάδες που κάνουν την πρώτη προσπάθεια στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εψηρακλείου. Εδώ θα δείτε πόσο μικρός είναι. Εδώ. Κυρία Επιτροπάκη, out υπόδειξη. Εδώ. Μάρκαρε, λίγο αριστερά, μην δώσουνε πάσα. Να κάνουν μεγάλη, έλα. Εσύ πας εκεί. Πάμε να ανοίξουμε, να πάρουμε. Όχι παράλληλες. Ένα σουτ, υπέροχο σουτ και όμορφο γκολ. Ο Λάρα ήταν αυτό που βγήκε. Πάμε, ο Λάρα ήταν αυτό. Πάμε, πάμε. Τα αφιερώνει στον κύριο Ξυπάκη. Σκόρερ ο Κετέο Γλου. Στο πρώτο του γκολ για την ομάδα του Ινίου. Πάμε, δεν πειράζει, μάκες, έλα. Στο πέμπτο λεπτό και Τέογλου 1-0 για το Ίνι. Και Τέογλου βρήκε λύση νωρίς, λίγο πριν να συμπληρωθεί το πέμπτο λεπτό. 1-0 μπροστά το Ίνι, την νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία Αναγέννηση. Μεσαράς είναι ακριβής ονομασία, αλλά είναι η ομάδα από τα ΣΥΜΗ. Ο Κέντι μπάλα σε πλάγιο, ο κύριος Ξυπάκης που δέχτηκε την αφιέρωση από τον κόρα του Κετέογλου. Νωρίς βλέπει την ομάδα να παίρνει κεφάλι στο σκορ. Η ομάδα του Ινίου
από δική της βούλης βρίσκεται στην γάμα έψη, ενώ είχε πάρει την άνοδο προβασμό στη Β1 Ψηρακλείου. Δεν την προτίμησε όμως κατά βάση για οικονομικούς λόγους. Ναι, αλλαγή δεξιά, δίκη σέντρα και μια υπέροχη προσπάθεια. Πολύ καλή προσπάθεια για την ομάδα της αναγέννησης, ο Τουτουδάκης, τερματοφύλακας. Πέταξε την μπάλα πάνω από την οριζόντιο δόκο. Ακούμε και τις φωνές των φιλάθλων που θέλουν κάτι περισσότερο από τα παιδιά της αναγέννησης. Δεν είναι εύκολα όμως αυτά, κόντρα σε μια ομάδα η οποία πέρυσι πήρε την άνοδο, άσχετα αν την αξιοποιήσει ή όχι. Μπράβο. Δείχνουν καλά στοιχεία τα παιδιά από την αναγέννηση. Πάρε ενέργεια! Πέρασε παλιά. Μπράβο παιδιά, μπράβο, δεν πειράζει, μπράβο, μπράβο. Προσπάθεια από το παιδί να την κρατήσει στο αγωνιστικό χώρο, αλλά έτοιμη βουτιά για τον παίκτη του Ιουνίου. Αντεπίτης τώρα. Από δεξιά. Ο... Μπράβο Γιώργο, δεν πειράζει, έλα! Μπράβο, Μάκο. Ωραία ξέφυγε ο παίκτης. Φωνές από τον κύριο Ξυπάκη στον παίκτη του για τον τρόπο που μπήκε στη διεκδίκηση. Ακούσαμε κιόλας, αλλά κοπέλια σου είναι τι είπε ο κύριο Ξυπάκης. Αυτό το τιμάει το Σπύρο, τον κύριο Σπύρο. Σίγουρα προέχει η σωματική αγκαιρεότητα των παιδιών να διαφυλαχτεί με κάθε τρόπο, να παίξουν το ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούν. Και αυτά και οι φιλάθλοι, οι χωριανοί, οι φίλοι. Λίγινε σήμερα εδώ στην Γρήπα. Οι γονείς είναι οι περισσότεροι φιλάθλοι που έχουν έρθει από τα παιδιά τους. Κλέβει την μπάλα ο παίκτης του. Ξαναγέννησε σουτ, δεύτερο όχι, δεύτερο όχι από τον τερματοφύλακα, εδώ τον Τουδάκη. Πάμε, πάμε. Είδα αυτό το τσιρικάκι να κάνεις το γαβριλάκι. Τελικά στη μπάλα. Έπρεπε ο Καφριλάκης παραλίγουν αυτό με ένα γκολ λίγο σπροχτό από τον αέρα. Χτύπησε δοκάρι τελικά, είδα με καλά, βγήκε η μπάλα, out. Κόρνα, out η μπάλα. 25ο λεπτό είμαστε. Αγώνα. Κατσαμήτρος. Πάμε δεύτερο μπάλα είναι για το Ίνι. Βλέπουμε μπάλα. Όσφα και ένα εξωμήμης. Με το γλυκό πόδι. Από πίσω το παίχτη. Εδώ ο Μήμης. Ο κύριος Γαρεφαλάκης στα μέτρα. Δεν έχουμε τείχος. Είναι το 2-0. Είναι το 2-0. Ποιος είναι. Στο Μανολάκης πρέπει να είναι. Ψηλέ. Στο Μανολάκης πρέπει να είναι ο σκόρερ. Ναι. Είναι το νούμερο 6, στο Μανολάκης είναι. 2-0. Ίνι αναγέννηση. Νωρίς το Ίνι. Δημιουργεί τη βάση για νίκη. 2-0. Κοντρα στην ομάδα της αναγέννησης. Ο Κέντι, εκτελεστής του πλαγίου. Στον Κετέογλου, ο Μίμης, ένα σουτ δυνατό του σουτ του Μίμη. Σφαίρα ήταν το σουτ. Σφαίρα σουτ το Μίμη. Μπάλα μόλις out. Γλυκιάστείτε, γλυκιάστείτε, γλυκιά σέντρα Μίμη. Όσο και να έχεις ο Μίμης, γλυκιά τι θέλει ο κύριος Ξυπάκης. Μπάλα πέρασε όμως, γλυκά γλυκά out. Εκεί!
Σουτ, εξαιρετική επέμβαση από τον τερματοφύλακα στη γωνιά του, υπέροχος είναι ο Πιτσιρικάς εδώ, έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ένα σουτ, την μπάλα μόλις out, καλή στιγμή και αυτή. Με τις βροχές, ο εξαιρετικός τερματοφύλακας της αναγέννησης, την μπάλα corner, εδώ Πιτσιρικάς, πολύ καλός. Εδώ! Τώρα μια εκτέλεση χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έχει δείξει χρόνο 2-0. Έδωσε να μου κάνει παρέα το λογάκι της Παναγίας. Για παρέα. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Τώρα το σφύριγμα. Κύριο Γαρεφαλάκη, 2-0 από το πρώτο. Ίνι, αναγέννηση Μεσαράς, πρωτάθλημα, πρεμιέρα στη γάμα Ερακλείου. Πρώτη επίδεση για την ομάδα του Ινίου. Την έμπειρη ομάδα του Ινίου. 10 λεπτά συμπληρωμένα στο δεύτερο μέρος. 55 του αγώνα. Το 2-0 παραμένει. Τίποτα το αξιόλογο δεν είχαμε στο δεύτερο μέρος. Αφήνει ο κύριος Ναράκης, αφήνει και τι, σε ανάλογο τρέχει εκεί, βγήκε σέντρα, υπέροχη σέντρα. Βρέθηκε ο Κετέγολος στην πορεία, γι' αυτό και χειροκροτεί, ήταν πολύ καλή προσπάθεια τον Κέντη. Έψαχνε τον Κετέγολου, τελικά έφτασε μπάλα στο Κετέγολου, εκεί ο Πιτσιρικάς σε επικίνδυνα πράγματα. Συνεχίζει ο Κετέγολου, κάτω είναι, ψάχνει την μπάλα. Πίστοση για το Ίνι. Κάτσε μεγάλη στιγμή μετά από ώρα. Στο 19ο λεπτό του δεύτερου μέρους, μεγάλη στιγμή για το Ίνι, χαμένη. Καμπάση στο δεύτερο μέρος, αφήνει να προηγούμενα. Ωραίο σούτ, υπέροχο σούτ, αποφάσισε ο Κέντι. Ένα κεραυνό εξαπέλυσε ο Κέντιαν, η μπάλα out. Μόλις θα ήταν ένα υπέροχο γκολ ανέβαινε. Τότε ένα σούτ από τον Κετέογλου, η μπάλα μόλις out. Στην ομάδα, στα τοπικά πρωταθλήματα. Να δούμε τι αν βγει κάτι τώρα. Ωραία παλιά πέρασε για τον Μίμη του Σφακιανάκη. Να πάρουν τη χαρά του γκολ και οι πιτσιρικάδες, φιλοξενούμενοι. Να δούμε αν τα καταφέρει εδώ το νούμερο 7 που χτυπάει το φάουλο, ένα δυνατό σου την μπαλάουτ. Τώρα, τώρα. Μιχάλη, Μιχάλη, έλα εδώ, έλα εδώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι μου είσαι, έχεις βάλει τις καλαμίδες. Για άμα ξαναμπείς μέσα, γρήγορα, γρήγορα όμως. Τώρα εδώ, το πήρε χαμπάρι όμως ο κύριος Γερφαλάκης. Το πήρε ο κύριος, τον κύριο χαμπάρι. Ναι, του έφυγε επικαλαμίδα του παιδιού. Μάλλον που είχε χωρίς επικαλαμίδες, για να μην γίνουμε πιο μαρτυριάριδες εμείς. Απαρατήρητο το άφησε, σωστά νομίζουμε ο κύριος Γερφαλάκης. Πρέπει να έχει και λίγο διπλωματικότητα στον αγώνα. Οι κάρτες δεν είναι πάντα λύση. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε νέα παιδιά, αλλά σημασία έχει ότι πρέπει να μπαίνουμε επί καλαμίδες, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν, προστατεύουν οι επί καλαμίδες και αυτό κρατάμε, αυτό μένει. Πέρασε η κόμπο, είναι γάμα έτσι, είναι ο...
ο Πότσι, ο Πότσι και Ντιάν. Μπράβο ψηλέ. Εκεί συνεχίζει ο Κέντι, συνεχίζει ο Κέντι την επίθεση για το Ίνι. Μέχρι εκεί ένα σούτ όμως. Καμία τύχη, κορναράκι το έκανε. Βλέπουμε. Τελές και καλό ήτανε. Σε λίγο μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Ένα δεύτερο ημίχρονο κάκιστο. Πολύτιμες εμπειρίες και για τον προπονητή εδώ, τον κύριο Χαλτιαδάκη της Αναγέννησης. Για την ομάδα του κύριου Ξυπάκη, μια από τα ίδια. Εξαιρετικοί παίκτες. Στο πρώτο μέρος είδαμε πολύ καλές προσπάθειες, ήρθαν τα δύο γκολ με τον Γετέογλου και τον Σταμανουλάκη. Τίποτα περισσότερο. Υπήρχε και άλλες καλές στιγμές στο πρώτο μέρος. Δεύτερο μέρος, ένα άχρηστο μέρος, ανούσιο, κακό δεύτερο μέρος. Όπως δείχνουν τα πράγματα, το Ίνι θα φύγει νικητής από την μονομαχία αυτή. Θα πάρει τους 3 βαθμούς και θα αφήσουμε ένα παιχνίδι που δεν το θυμόμαστε για πολύ καιρό. Ναι, πράγματι τώρα ο κύριος Γαρφαλάκης σημειώνει τη λήξη του αγώνα. 2-0, Ίνι, Αναγέννηση Μεσαράς. Χειραψίες. Η νεαρά τα πήγε εξαιρετικά η κυρία Επιτροπάκη, η βοηθός, ο κύριος Ναράκης, αναμενόμενο, και ο ρεφ, ο κύριος Γαρφαλάκης, μια χαρά ήταν, αγκαλιασμένοι φεύγουν. Εδώ βλέπουμε και τον Χρήστο, τον Κατσαμήτρο. Πολύ καλή προσπάθεια και από εκείνον. Τέλος.